Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα θα παίξουμε παραδόσεις του Πάσχα, το γνωστό τηλεπαιχνίδι με τον Μιχάλη. Ο γνωστός νονός του Πάσχα, Μιχάλης του Ντέκι Σύριους, είναι εδώ για να σας καλωσορίσει τη μεγάλη εβδομάδα, στην εβδομάδα έτσι των παθών και την εβδομάδα που είναι πριν από το Πάσχα, αυτή τη γιορτή που όλοι την αναμένουμε, γιατί διότι περνάμε ποιοτικό χρόνο με τα βαφτιστήρια μας. Και δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό το βίντεο αν δεν είχα δίπλα μου το βαφτιστήρι μου, τον ένα, τον μοναδικό, τον Παντελή. Καλώς όρισες. Σήμερα θα είμαστε αντίπαλοι. Ο Παντελής, ο οποίος πόσα χρόνια έχεις να εμφανιστείς στο κανάλι? Έξι. Πόσο χρόνο είσαι? Τι ψέματα λέει, ρε. Τι έξι χρόνια, ρε. Αφού έτσι ίδιος ήταν πριν, αν ήταν πριν έξι χρόνια. Πόσο μεγάλο καθόλου ήσουν τότε? Από τα τρία. Τρία ήσουν? Τρία. Τι είναι, ρε παιδιά! Πέντε ή τρία. Σαν τουρνουά το πες το 2020, ρε. Πόσο χρόνο είσαι ακόμη τώρα? Εννιά. Εννιά. Πόσο χρόνο ήσουν στο πρώτο βίντεο που εμφανίστηκες? Τρία. Στο δεύτερο? Δεν θυμάμαι. Πάλι τρία, ήταν μετά μια εβδομάδα. Και έχεις εμφανιστεί, εν πάση περιπτώσει, σε τρία βίντεο. Τα δύο ήταν ένα πρωταγωνιστής. Το τρίτο έχεις περάσει έτσι λίγο από πίσω, πίσω από την κάμερα. Και να πω ότι όταν ο Παντελής ήταν στην Ορεστιάδα, με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε ότι βλέπει τα βίντεο που είμαστε παρέα στο YouTube και συγκινείται λίγο, έτσι δεν μου έλεγες? Πες τώρα, μην τρέπεσαι. Ναι. Γιατί, έκλαιγες? Όχι, δεν σου έλειπε το... Καλά, μην κλάσεις. Κοντινό, κοντινό στο κλάμα. Βάλε ένα κοντινό στο κλάμα. Σου έλειπε έτσι σκηνικό αυτό και ο νονός σου, πες αλήθεια. Ναι. Ο οποίος ο νονός σου είναι ο καλύτερος νονός του κόσμου. Ναι. Μπράβο, αυτό ήθελα να ακούσω. Λοιπόν, σήμερα το παιχνίδι έχει ως εξής. Θα μας κάνει ο παρουσιαστής μας εδώ, Δημήτρης, κάποιες ερωτήσεις. Βεβαίως. Στις οποίες θα πρέπει να απαντήσουμε εμείς. Οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν γύρω από τις παραδόσεις του Πάσχα. Οι ερωτήσεις είναι μέσα από το πλαίσιο και το φυλάδι του πλαισίου για την παράδοση του Πάσχα. Οπότε, αν απαντάς σωστά, θα διαλέγεις ένα δώρο που θα πρέπει εγώ να σου πάρω από τον κατάλογο του πλαισίου. Αν απαντάω εγώ σωστά, θα πρέπει να μου δίνεις 50 ευρώ. Ούτως ώστε να έχω απαντήσει πιο πολλές φορές, να έχω λεφτά να σου πάρω τα δώρα από το πλαίσιο. Αυτή είναι αφέντο. Δηλαδή είμαι τον ένα τρόπο με τον άλλο κερδισμένο, θα είναι πάντα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το διαγωνισμό? Ναι. Ωραία, κλακέτα. 3, 2, 1. Ρε, εσύ πιάσε να δεις εδώ πόσο καίει. Μη το κάνεις! Ρε, κορόιδο! Γιατί το κάνεις? Αφού το ξέρεις το χαλβά για να νο που έχεις. Λοιπόν, πρέπει να το συνηθίσεις. Πρέπει να το συνηθίσεις. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Εγώ δεν θέτω τους όρους. Να φτιαχτούμε λίγο, είμαστε καλά εδώ. Εντάξει, εγώ. Ναι, εσύ είναι μια χαρά. Εσύ έτσι τώρα. Αυτό είναι το μπάζερ. Αυτό είναι το μπάζερ. Όποιος νιώθει έτοιμος, απαντάει. Πατάς αυτό και μετά απαντάς. Η πρώτη ερώτηση είναι πόσα είναι τα δώρα που κάνει ο νονός. Λοιπόν, λέγε. Πόσα είναι? Πόσα είναι, αριθμό θέλω. Τρία. Τρία, σωστός! Σωστός! Εγώ γιατί τόσα πολλά είναι, εγώ νόμιζα με δύο δώρα θα τη βγάλουμε τη φάση. Τι είναι, Μιχάλη, τρία δώρα. Εύκολη είναι να είσαι... Δεν ξαναγίνομαι, μία φορά και έξω. Κατηγορία Πασχαλινή Λαμπάδα, να αναφέρουμε και κάποια στοιχεία έτσι ιστορικά. Το έθιμο έχει τη ρίζα του στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Η φλόγα σηματοδοτεί το φως του Χριστού και σημαίνει τη νίκη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι. Η ερώτηση λοιπόν είναι, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, ποιον είχαν πατέρα? Έλα! Το Ζεβεδαίο! Το Ζεβεδαίο! Αλλά δεν είναι, πού κολλάει αυτό τώρα? Έτσι πού είναι. Τη λαμπάδα του νονού, τα παιδιά την ανάβουν πότε? Πότε την ανάβουν, έλα. Την Ανάσταση. 2-0, όπα! Ήταν σωστή ή όχι, ρε? Το μεγάλο Σάββατο στην Ανάσταση. Εντάξει, το πιάνω σώμα μου σωστό. Μεγάλο Σάββατο. Το χαμηλό, γιατί το πάτησε τότε πριν απαντήσουμε σωστά ή πριν πείσαμε ότι ήταν σωστά ή λάθος? Σωστό! Ήταν. Απλά το λέω κιόλα. Εντάξει. Σοκολατένιο αυγό, παιδιά μου. Σηματοδοτεί τον ερχομό της Άνοιξης που πάντα συμπίπτει ή έρχεται λίγο μετά το Πάσχα, την αναγέννηση της φύσης και. Την ελπίδα, τη γονιμότητα ή την κότα. Την κότα. Έχασες! Λάθος, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Το α, την κότα. Γάμα ήταν η κότα, κατάλαβα. Α, το α τότε, την ελπίδα. Την ελπίδα. Ναι. Λάθος, έχασες! Κέρδισε ο Παντελής. Γιατί κέρδισε, απάντησε σωστά. Έχει, τι θα έλεγε, τι συμβολίζει. Με τι συμπίπτει. Τη γονιμότητα. Σωστός. 3-0 το σκορ. Δεν μετράει γιατί έχω βρει δύο λάθη.
Έχασες! 3-0! Κολοφεράτσα σε έχει πάει ο ανησιό σου. Το βαθμό σου. Μπράβο. Επόμενο. Παπούτσια! Τι αντιπροσωπεύουνε? Αντιπροσωπεύουνε τι? Κάνεις δώρα παπούτσια στον βαθμό σου. Τι? Να είναι, ξέρω εγώ, τα βήματά του στη ζωή και τα πατήματά του σταθερά και βάσιμα. Σωστός! Ναι! Ρούφαρε! Αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα που εύχεται τον ονός να έχει το βαφτιστήρι στη ζωή του. Μπράβο, σου εύχομαι να έχει σταθερότητα στη ζωή σου, αγόρι μου. Μπράβο! Ρούφα όμως! 3-1 το σκορ. Γυρνάει το μάτι τώρα. Άρα 3-1, οπότε στην αφαίρεση 2 δώρα που πρέπει να επιλέξει τώρα, έτσι. Ναι, να πάμε. Ναι, ναι. Ωραία, πάμε. Τσουρέκι. Τσουρέκια μας. Τσουρέκια σας άκαρα, αλλά δεν τα έχω. Λοιπόν, έλα. Συμβολεί στην Ανάσταση και είναι ο άρτος της ζωής. Γιατί το αλεύρι παίρνει τη ζωή με το ζύμωμα και γίνεται τσουρέκι, Μιχάλη. Ναι. Και Παντελή. Η Παρασκευή των Τσουρεκίων γίνεται ποιες μέρες, από έως, τη Μεγάλη Εβδομάδα είναι. Από μέχρι πότε. Πάμε, πάμε, δώσ' το! Αν δεν κάνω λάθος, από Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη. Έχασες! Μεγάλη Τετάρτη! Έχασες! Πες, άλλη, από. Από μέχρι. Από Μεγάλη Δευτέρα μέχρι Μεγάλη Πέμπτη. Όχι, δεν είναι Μεγάλη Τετάρτη. Συγγνώμη, δεν συγγνώμη. Από Μεγάλη Τρίτη μέχρι Μεγάλη Πέμπτη. Συγγνώμη, εγώ. Τι συγγνώμη, ρε. Δεν παίζεται στο παιχνίδι. Είναι σωστό ή όχι, ρε. Σωστό είναι. Από Μεγάλη Τρίτη μέχρι Μεγάλη. Από παίζει το κεφάλι τώρα. Έχει πάσο, άμα δεν είναι. Έχει πάσο, αγόρι μου. Τι λάθος και λάθος. Έχασες. Άκυρο, χ. Είναι από Μεγάλη Τρίτη μέχρι Μεγάλη Πέμπτη, ναι. Ωραία. Έχασες όμως. Γιατί έχασα? Και οι δύο χάσατε. Α, οκ, δεν πήρε. Ντροπή σας. Πάμε παρακάτω. Παράδοση του Πασχαλινού Τραπεζιού. Έτσι. Ξεκινάμε με τα κουλουράκια. Πολύ σημαντικά τα κουλουράκια στο Πασχαλινό Τραπέζι. Το σχήμα τους θυμίζει πλεξούδα και συμβολίζει την απομάκρυνση των κακών πνευμάτων. Οι πλεξούδες αποτελούνται από κορδόνια. Πόσα είναι αυτά τα κορδόνια? Πόσες είναι οι πλεξούδες που κάνουν, δηλαδή, πόσα κορδόνια είναι? Να βοηθήσω! Τα κορδόνια, ο αριθμός των κορδονιών αντιπροσωπεύουν την Αγία. 33! 40 χρόνια του Χριστού! Έχασες! Αντιπροσωπεύουν την Αγία Τριάδα. Πόσα είναι τα κορδόνια? Την Αγία Τριάδα. Πόσα είναι τα κορδόνια? Τρία! Γιατί! Άκυρο! Γιατί! Δεν πάτησε! Δεν είπε ούτε. Αφού ήταν η σειρά του, ρε Μιχάλη, έχασες! Πρέπει να απαντήσει ξανά την ερώτηση, να γίνει σωστό. Πόσα είναι τα... Τρία! Κέρδισες! Όχι ρε! Τέσσερα είναι το σκορ, 3 δώρα πρέπει να το πάρεις! Τα αυγά! Α, δεν πρόβλημα! Έκαναν την κότα ή τα οι κότες τα αυγά! Οι κότες τα αυγά! Δεν ξέρω, πάμε παρακάτω! Τι χρώμα είναι τα αυγά? Κόκκινα! Λάθος! Τα αυγά κανονικά είναι μπέζ ή άσπρα! Το Πάσχα, ρε αγόρι μου! Δεν είπες το Πάσχα! Κατηγορία εδώ είναι! Ρε αγόρι μου, τι χρώμα βάφουμε τα αυγά? Τη Μεγάλη Πέμπτη είναι η ερώτηση. Όχι τι χρώμα είναι τα αυγά γενικά. Τα αυγά γενικά δεν είναι κόκκινα ποτέ. Εκτός αν έχουν βάψει την κότα. Μην το γελάζε, αδερφό σου! Το έθιμο λέγεται ότι ξεκίνησε όταν μια χωριά της αποκρατούσε αυγά, δεν πίστεψε στο θαύμα της Ανάστασης. Μόνο αν τα αυγά, λέει, μου γίνουν κόκκινα, θα αναστηθεί ο Χριστός. Άρα απάντησε σωστά. Και τότε εκοκκίνησαν. Βλέπεις λοιπόν, το αυγό συμβολίζει τη ζωή και τι άλλο, την Ανάσταση. Τι κάνουμε με τα αυγά την Ανάσταση, τι τα κάνουν τα αυγά, τα... Τι γυρίζουμε. Έχασες, πρώτα πατάς στο μπάζαρ και μετά. Έλα. Τι τα κάνουν, τι συμβολίζουν, το, όταν τα τσουγκρίζουμε πώς λέγεται, το. Έλα, ρο ξέρω που το κάναμε εδώ πέρα. Το τσουγκ, πώς λέγεται αυτό. Το τσουγκρίζουμε. Το τσουγκμπόξ. Το τσουγκμπόξ. Χάσατε και οι δύο τώρα, δεν παίρνω ποτέ. Δεν είναι αυτό. Ποιος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Πασχαλινού Τραπεζιού? Πολύ μεγάλος. Τεράστιος. Εγώ. Ποιος? Πάντα στο Πασχαλινό Τραπέζι με αυτούς που κάνει, που ψήνω, που τραγουδάω, που πίνω, που κάνω κέφι. Έχασες, πάλι μπαρούφος λες. Έχασες το παρλαπίδι. Ποιος πρωταγωνιστής, αγόρι μου, να πεις, κάνει ερώτηση σοβαρή να απαντήσουμε. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής του τραπεζιού? Τραπέζι, τρώμε, τι τρώμε. Ο Δήμος. Αυτό πες. Τι τρώμε, σαλάτες, τρώμε και Κοκορέτσι. Μακάρι να τρώγαμε μόνο κοκορέτσι. Μακάρι να τρώγαμε. Τι άλλο τρώμε το Πάσχα? Περιμένω εδώ. Αρνί. Αρνί. Πώς λέγεται διαφορετικά αλλιώς, πώς λέγεται το αρνί? Είναι ερώτηση εξτρά. Πάμε. Πάσχα. Οβελίας. Οβελίας. Μπράβο Μιχάλη. 5-2 το σκορ. 5-2 το σκορ. Δίνω πάνω από εδώ και στους δύο.
Άρα 3-0 στην ουσία. Τελειώσαμε. Μπόνους ερώτηση. Ναι. Πόσο είχε έρθει το 2013 ο Ολυμπιακός Βόλου νίκη Βόλου για τα play-off, για την άνοδο στη Super League. Πού κολλάει αυτό τώρα, αγόρι μου. Έτσι μου είχε. 0-1 με τον Τζιόρα στο 91. Και 46! Στο 46! Με γκολ του Τζιόρα στο 46, Ολυμπιακός Βόλου νίκη Βόλου 0-1. Άνοδο στην Αλφα Εθνική μετά από 50 χρόνια. 48 μετά από 40 χρόνια. Το βρήκα. Το βρήκες, ναι. Κέρδισα. Του δίνω ένα πόντο. Μου δίνεις ένα πόντο. Μπόνους ερώτηση. Ναι. Έξτρα μπόνους. Έξτρα μπόνους. Έξτρα. Τι τάξη πηγαίνει ο Παντελής? Τετάρτη. Κέρδισε. Λογικά, γιατί δεν ξέρω, αλλά λογικά. Πότε μεγάλωσες? Και πού ξέρεις καταρχάς ότι λέει αλήθεια? Τον εμπιστεύομαι. Δεν μπορώ να κάνω λάθος, δεν ξέρω τι τάξη πάει. Είναι σαν να λες. Εδώ δεν ήξερα πόσο χρονών είναι, ρε, πριν να πατήσω μία έτσι μία αλλιώς. Πόσα κιλά είσαι, αγόρι μου? 36. Πριν δεν είπες 35. 36. 36 κιλά. Άρα είσαι 36 κιλά. Είπα ανάμεσα στο 35 και το 36. 35,5. 35,5. Ναι. Τι τάξη είσαι? Τετάρτη. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Ναι. 6-3 έκλεισε. 3-0 σαν να λέμε. 6-3 έκλεισε. Έχεις 3 δώρα να προσφέρεις στο αυτοσημείο σου από το πλαίσιο. Λοιπόν, έλα Παντελή εδώ. Ωραία. Στο φυλάδι του συγκεκριμένο, το οποίο ο κόσμος μπορεί να το βρει και προφανώς στο online, στο site του πλαισίου, μπορούμε να δούμε και τις παραδόσεις του Πάσχα, να βρούμε και πάρα πολλά δώρα. Για τους νονούς, για τα βαφτιστήρια, για τους ψήστες, για τους φίλους σας, για το Πάσχα, για την Ανάσταση, για όλα. Οπότε θέλω να δεις εδώ, να διαλέξεις 3 δώρα που θα σου πάρω. Ωραία. Μία λαμπάδα θέλω να διαλέξεις αρχικά. Αυτή είναι εδώ θα έλεγα. Αυτή είναι εδώ. Ναι. Λαμπάδα, skateboard με ξύλινο κάδρο. Ναι. Αυτή θες. Α, εδώ βλέπω και προτάσεις για πιο high-tech νονούς. Ακουστικά και ρολόγια smart και τέτοια. Τίποτα άλλο. Θες να πάρουμε έναν άρτο παρασκευαστή εδώ, μια κουζίνα μηχανή για τη μαμά? Όχι. Γιατί ρε? Ένα barbecue για τον μπαμπά? Ούτε. Έχει barbecue. Έχει barbecue. Θες να πάρουμε μια βαλίτσα να βάλουμε στον αδερφό σου μικρό που πηγαίνει βόλτες? Το εδώ. Ναι. Άντε κι αυτό. Κι αυτό, άρα. Άντε. Το Nerf. Τη μηχανή τηλεκατευθυνόμενη ή τα ρομπότ τηλεκατευθυνόμενα. Και τη λαμπάδα το skate. Θα φαίνεται 3 δώρα σου. Ναι. Εσύ όμως μου πήρες αυτό που πρέπει να μου πάρεις. Πάντα το βαφτιστήρι πάει στον ονό τσουρέκι. Θα πάω. Μου φέρεις τσουρέκι. Θα φέρω. Εσύ τώρα μου φέρεις που ήρθες εδώ? Όχι. Ωραία. Πάμε μέσα να φτιάξουμε τσουρέκι. Θα φτιάξουμε σήμερα, παιδιά, πέρα από το παιχνίδι, θα έχουμε και συνταγή τσουρέκι. Πώς θα φτιάξετε τα περίφημα τσουρέκια της μαμάς και της Ήρης που τα έχετε ξαναδεί, αλλά με ένα twist δικό μου και σε μια κουζινομηχανή που μας έχει στείλει το πλαίσιο. Είσαι έτοιμος? Θα μαγειρέψεις σήμερα? Ναι! Κόλλα! Όπως βλέπετε, το πλαίσιο μας έστειλε και κουζινομηχανή, τη συγκεκριμένη Kenwood, για να κάνουμε τα τσουρέκια μας. Θα βρείτε προφανώς κουζινομηχανές στο πλαίσιο, σε πολύ καλές τιμές, έως και 200 ευρώ περίπου έκπτωση, έτσι. Και δεν μας έστειλε μόνο αυτό, Παντελή. Τι περιμένεις τώρα από αυτό που κάναμε μέσα? Και τα δώρα που κέρδισα. Σωστό, και έχουμε τώρα τη λαμπάδα που επέλεξες. Ορίστε. αυτή που ήταν, αυτή που ήθελες. Ναι. Με γεια σου η λαμπάδα σου. Λοιπόν, και τι έχεις επιλέξει ακόμα, έχεις επιλέξει? Αυτό εδώ το αυτοκινητάκι. Άνοιγε, εσύ κάτσα να κατεβάσω για να φέρω και τα υπόλοιπα, γιατί είχες παραγγείλει επίσης αυτά εδώ. Ωπα, ακόμη ένα. Σωστό. Αλλά εγώ επειδή είμαι πολύ άπλας και εγώ και το πλαίσιο, ναι, σου πήραμε ακόμα κάτι που το έχεις δει και σ' άρεσε, και αυτό σαν τέταρτη επιλογή. Και αυτό το δώρο. Αυτές είναι παιχνιδολαμπάδες. Δηλαδή παίρνετε το δωράκι και σας έρχεται μαζί και μία απλή λαμπαδίτσα. Αν ο βαφτισιμιός προτιμάει το παιχνίδι από την λαμπάδα. Αλλιώς πάμε και σε μία πιο φαντασία τη λαμπάδα εδώ. Δόξα τω Θεώ, επιλογές υπάρχουν πάρα πολλές. Αυτά είναι ρομπότ για να πλακώνεσαι με τον αδερφό σου. Όχι στην πραγματική ζωή. Να πλακώνεσαι από ένα ρομπότ ο καθένας. Ναι. Και το Nerf. Το Nerf θα με αφήσει να το κρατήσω εγώ. Να ρίχνω τον Αλέξη τον Μίτσο. Ναι, θα τη φας. Θα με βρίσκω τον Nerf. Θα τρέπεσαι λίγο. Τα βολεύουμε τώρα να τα πάρεις μετά να τα χαρίσεις στο σπίτι, να κάνουμε το τσουρέκι εδώ. Ναι. Άντε πάμε, βόλεψε τα. Αυτό να ξέρετε, παιδιά, το σημαντικό είναι να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί αυτά μπορεί να είναι έτσι ελαφριά, αλλά η ζημιά μπορεί να γίνει, οπότε... Μπορεί να μπει σε κανένα μάτι. Πώς κάνεις έτσι εδώ? Ναι. Και τις ρίχνουν όλες μαζί, έλα ρε. Με χτύπησε. Α, ωραίο αυτό ρε. Όχι, όχι. Φεύγω. Μία-μία πάει καλά. Φεύγω. Λόρας. Βλέπεις. Τι κάνεις ρε. Ε, λόρας. Πονάει αυτό ρε. Βοήθα.
Έλα, στο αφήνω όλο. Όχι, όχι. Όλο, κράτα, κράτα, κράτα. Όχι, ρε. Το άφησα. Ρε. Άστο, ρε. Λοιπόν, έχεις ξαναφτιάξει τσουρέκια? Όχι. Όπως και πολλοί κόσμος, γιατί τα τσουρέκια τα φοβούνται. Νομίζουν ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο, ρε παιδί μου. Εμείς σήμερα θα δείξουμε ότι είναι κάτι αρκετά εύκολο. Ειδικά όταν έχεις τη βοήθεια μιας κουζινομηχανής. Έχουμε ξαναδείξει πασχαλινή συνταγή τσουρεκιών εδώ από τη μαμά και τη Σύριους. Σήμερα θα σας τη δείξουμε ολοκληρωμένη, να υπάρχει και κάτω στην περιγραφή, να τα κάνουμε κανονικά. Και θα βοηθήσω κι εγώ. Εννοείται. Είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε? Ναι. Να πω κάτι πριν με αφήνεις? Ναι. Ότι στο φυλάδι το συγκεκριμένο. Ρε Αλέξη. Πάνω, πάνω μιλήσει. Λοιπόν, στο φυλάδι το συγκεκριμένο, το βλέπεις, υπάρχουν κάποιοι κρυμμένοι τσολιάδες, όπως ο κύριος εδώ. Ναι. Τρέχει λοιπόν ένας διαγωνισμός όπου ξεφυλίζει τον κατάλογο του συγκεκριμένου, βρίσκεις τους κρυμμένους τσολιάδες και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μοναδικά πασχαλινά δώρα όπως PlayStation 5, Samsung Galaxy S23 Ultra και Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Εντάξει. Ναι. Άρα θα πάρεις μετά να μου πεις πόσες τσολιάδες έχει μέσα, πας μέσα στο διαγωνισμό, πας και κερδίσεις κάποια PlayStation 5. Ναι. Γιατί να σου πάρω ακόμα δύσκολο, είπαμε. Είναι ενός δωρός, αλλά. Όχι έτσι. Λοιπόν, πάμε στη συνταγή. Στην ουσία, δύο μείγματα θα χρειαστούμε. Το πρώτο μείγμα που πρέπει να γίνει για να ξεκουραστεί είναι αυτό από το προζύμι. Ναι. Οπότε φέρουμε ένα κουβά πάνω. Κράτα τον κουβά. Και τι χρειαζόμαστε, αυτά τι είναι? 4 κουτάκια. Ναι, που λέει με τι? Φρέσκια μαγιά. Μπράβο. 4 νοπές φρέσκες μαγιές. Χρειαζόμαστε 150 γραμμάρια νερό χλιαρό, το οποίο θα ρίξουμε πρώτα μέσα. Μπράβο. 2-3 κουταλιές ζάχαρη. Ρίξει, μπράβο. Και τώρα ανοίγουμε και τις μαγιές μέσα. Είσαι έτοιμος? Ναι. Και τις τρίβουμε έτσι με το χέρι μέσα, κοίτα. Αυτό. Ναι. Τις τρίβουμε. Ναι. Okay. Και έχουμε και την τελευταία. Θέλουμε να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Η μαγιά ενεργοποιείται με το νερό. Κατάλαβες? Ναι. Και αυτό θέλουμε έτσι να γίνει, να ξεκουραστεί λίγο, να ενεργοποιηθεί λοιπόν η μαγιά. Θα τα αφήσουμε στην άκρη και θα περάσουμε στο δεύτερο μας μείγμα. Οκ, σου φέρνω τα υλικά. 500 γραμμάρια ζάχαρη, 6 αυγά, μείγμα αρωματικών, ξύσμα πορτοκαλιού και θα χρειαστούμε και γάλα. Ποιο γάλα, ρε κατσικοπόδα, ρε. Το γάλα. 500 γραμμάρια ζάχαρη. Όλο. Όλο. Με προσοχή μέσα. Και 6 αυγά και τον κρόκο και το ασπράδι, όλα. Εντάξει. Ναι. Τα έχουμε βγάλει εδώ. Πάμε. Αυτός είσαι. Μπράβο, ρε Παντελή. Και τώρα χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα. Αυτό θα το κάναμε στο χέρι κανονικά, όλους σκουλ παλιά. Τώρα όμως έχουμε το μηχάνημα εδώ, οπότε το βάζω στο ένα. Τώρα θέλουμε το αφράτεμα, το λεγόμενο. Αφρατεύουμε. Λοιπόν, σηκώνουμε. Ωραία, μπράβο Παντελή. Εδώ μέσα θέλω να μου ρίξει τώρα τα αρωματικά, τα οποία είναι βανίλια, μαχλέπι, κακουλέ, γλυκάνισο και μετά θα βάλουμε και το ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού. Εμείς θα βάλουμε πορτοκαλιού. Βάλε. Μην το λυπάσαι, αυτός είσαι. Μπράβο. Φέρ' το σε μένα, βάλε και το ξύσμα. Και τώρα βάζουμε 250 γραμμάρια χλιαρό γάλα. Ποιο γάλα, ρε κατσικοπόδα, ρε. Εσύ που το έμαθες αυτό, ρε. Βάζω. Το έμαθε κάποιος. Βάζω. Πάει και το γάλα. Ποιο γάλα. Κλείνουμε και χτυπάμε πάλι. Χαμηλή ταχύτητα, ούτε στο ένα δεν το έχω. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, η μαγιά έχει ξυπνήσει. Δες και εδώ η κάμερα. Έχει βγάλει δηλαδή κάποιες φουσκάλες. Έχει ενεργοποιηθεί, οπότε θα τη ρίξουμε μέσα στο υπόλοιπο μείγμα. Θέλουμε να πάει όλη μέσα η μαγιά, μπράβο. Κλείνουμε, ανακατεύουμε ελαφρώς. Φτάνει, αυτό είναι. Και τώρα αλλάζουμε φτερό. Έτοιμος ο γάντος. Εδώ τώρα βάζουμε αλεύρι. Δεν το βάζουμε όλο από την αρχή. Βάζουμε έτσι δύο μεγάλες σκουπιές, τέτοιες σίγουρα, ε. Να ρίξω. Μία. Να ρίξω. Ωραία, βάλτε εδώ. Κλείνουμε. Σιγά σιγά τώρα θα συμπληρώνουμε αλεύρι. Εντάξει. Να μην είναι τελείως στεγνό το μείγμα, να είναι και πολύ υγρό. Οχο. Ναι, ναι. Μπράβο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ρίξε, 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 ρίξε. Θυμάσαι ένα βίντεο πασχαλινό που είχε βάλει ο Αλέξης στο κεφάλι μου στο αλεύρι? Ναι. Θέλουμε μία ιδέα, αλάτι, μία ιδέα. Ρίξε μία ιδέα, αλάτι, έτσι λίγο. Ρίξε μέσα μία ιδέα, αλάτι. Μπράβο. Ενώ η ζύμη μας έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο, τι κάνουμε τώρα? Ρίχνουμε λίγο βουτυράκι. Ναι. Έλα. Κοιτά έτσι εδώ. Τσακ. Ένα-ένα τα κομμάτια. Έλα. Μπράβο Παντελή. Ενώ προσθέτουμε το βούτυρο, θέλουμε αυτή η διαδικασία θα πάρει κοντά στο 20 λεπτό μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα αυτό και να ξεκολλάει από τα τυχώματα. Βάζεσαι.
Τα καταφέραμε. Ναι. Λοιπόν, αφού είναι το τελικό μείγμα που βλέπετε, η συνταγή αυτή που έχουμε γράψει είναι για περίπου 3 μεγάλα τσουρέκια. Τώρα η διαδικασία στη συνέχεια ποια είναι. Αφήνουμε αυτό το μείγμα να φουσκώσει, σχεδόν θα διπλασιαστεί. Καλό είναι να το βάλουμε σε μια βουτυρωμένη λεκάνη για να πάρει αυτόν όλο τον όγκο, σκεπασμένο. Και μετά στην πορεία πλάθουμε σε τσουρέκια. Συνήθως το παραδοσιακό είναι τρεις γραμμές, όπως είπαμε, δηλαδή με τρεις κοτσίδες. Και το κάνεις έτσι σταυρωτό, που συμβολίζουν, είπαμε, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε δείξει σε παλιότερο βίντεο πώς πλάθουμε τα τσουρέκια. Εμείς είχαμε δείξει κάποιες έτσι δικές μας τεχνικές, ειδικά εγώ από ό,τι θυμάστε. Μην το επαναλάβουμε, θα υπάρχει link στην περιγραφή για αυτό, για να δείτε τα παλιότερα τσουρέκια και πώς τα πλάθουμε. Γιατί είναι διαδικασία να ψηθεί. Από πάνω μπορείτε να τα κάνετε καρύδι, ρίχνουν, βάζουν σοκολάτα και γεμιστό μπορείς να το κάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλές λογικές σε αυτό. Εσύ πώς θα το έκανες ένα τσουρέκι, τι θα βάζεις? Δεν ξέρω, θα βάζα. Σοκολατίτσα θα βάζεις μέσα? Από πάνω? Μάλλον. Ωραία, ωραία. Ενώ φτάνουμε στο τέλος, να υπενθυμίσουμε το εξής, ότι δώρα για τα βαφτιστήρια σας θα βρείτε στο πλαίσιο, υπάρχει link στην περιγραφή και με τις λαμπάδες και με τις παιχνιδολαμπάδες και με όλο τον κατάλογο για δώρα, όχι μόνο για το βαφτιστήρι αλλά και για εσάς τους ίδιους, από κουζινομηχανές μέχρι μπάρμπεκι και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Θυμίζουμε ότι στο φυλάδιο του πλαισίου για το Πάσχα θα μετρήσετε τριτσολιάδες και θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό με δώρο, τρία τεράστια δώρα. Και να πούμε ότι, Παντελή, και εσύ ξέρω το περιμένεις και πολλοί κόσμος το περιμένει, το επόμενο Πάσχα με τους Tech It Series, το οποίο θα έρθει λογικά την εβδομάδα μετά το Πάσχα. Να σας ευχηθούμε καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα με υγεία, με χαρά, με τις οικογένειές σας, με τα βαφτιστήρια σας, με τους κουμπάρους, με τους νονούς, με τους φίλους και τα τιάφτα. Χρόνια πολλά και τα καθέκαστα. Σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Γεια σας.